Και ιδανικά έχουμε και μια ηρωική, γενναία παράδοση, αγωνιστική παράδοση παντού και εδώ στις Σέρρες. Και πρέπει να δώσετε τη δύναμή σας, την ψυχή σας, τη δουλειά σας στις επόμενες μέρες που μείνουν, για να στηριχθούν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης παντού, να βγει ισχυρό το ΚΚΕ, η λαϊκή συσπήρωση με τον Παύλο Φαρμάκη, για να έχει απαντοχή η φωνή του λαού, για να έχει συνέχεια ο αγώνας, για να έχει προοπτική αυτή η πάλη. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, πραγματοποιούμε σήμερα τη συγκέντρωσή μας εδώ στις Σέρρες σε μια σημαντική στιγμή, σε μια σημαντική επέτειο, αυτήν της 9ης του Μάη του 1945, όταν ο κόκκινος στρατός συνέτριψε τον ναζισμό, υψώνοντας την κόκκινη σημαία της νίκης πάνω στο Ράιχσταγκ. Είμαστε περήφανοι για αυτή την επέτειο, γιατί συμβολίζει την πρωτοπόρα και γεμάτες θυσίες πάλι, συμβολίζει την πρωτοπόρα και γεμάτη θυσίες πάλι εκατομμυρίων κομμουνιστών σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Σοβιετική Ένωση, για να ιτηθεί το τέρας του φασισμού ναζισμού. Είμαστε υπερήφανοι γιατί το ΚΚΕ και το ΕΑΜ Ελλάς είχαν τεράστια και καθοριστική συμβολή σε αυτόν τον αγώνα, γιατί το ΚΚΕ αποτέλεσε τον αιμοδότη, τον καθοδηγητή του ηρωικού αγώνα του λαού μας, δίνοντας τα καλύτερα παιδιά του για τη λευτεριά από τους ναζί κατακτητές, για μια καλύτερη ζωή. Εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Είμαστε πεισμένοι ότι ο 21ος αιώνας θα είναι αιώνας νέων εξεγέρσεων και νέων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, που ο λαός θα βρεθεί νικητής αμετάκλητα αυτή τη φορά. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Και επειδή το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός, συνεχίζουμε αταλάντευτα στην πρώτη γραμμή με την εργατική τάξη και το λαό ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στο σύστημα που γεννά, για την οριστική νίκη των λαών. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, νέοι, απευθύνουμε από αυτό το βήμα κάλεσμα συσπήρωσης και συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Στις εκλογές της 26ης Μάη έχετε στα χέρια σας ένα όπλο ισχυρό, που πρέπει αυτή τη φορά να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Απευθυνόμαστε σε εσάς, γύρω στις καφετέριες, στους νέους και τις νέες, να ακούσετε με προσοχή τη φωνή του ΚΚΕ, να ακούσετε τη φωνή αυτή που, χωρίς να υπολογίζει κόστος, σας είπε πάντα την αλήθεια, να επανεξετάσετε τις αμφιβολίες σας και να μας εμπιστευτείτε. Τα βόλια λοιπόν πρέπει να κατευθυνθούν στο σωστό στόχο, αλλιώς μπορεί να στραφούν στον εαυτό σας. Κράτα λοιπόν γερά, σημάδεψε σωστά, γιατί τον ίδιο αντίπαλο σημαδεύουμε σε όλες τις κάλπες. Ενίσχυσε το ΚΚΕ παντού, σε όλους τους στόχους, στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και τις τοπικές. Γιατί τα προβλήματα έχουν τους ίδιους υπεύθυνους, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις, τα κόμματά τους, οι εκπρόσωποί τους στους δήμους και τις περιφέρειες, που εξειδικεύουν και εφαρμόζουν τις αντιλαϊκές πολιτικές. Γι' αυτό ο λαός δεν πρέπει να κομματιάζει τα κριτήρια και την ψήφο του ανάλογα με την κάλπη.
δίνει την ίδια απάντηση παντού, γιατί αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να καταδικαστούν ταυτόχρονα όλοι οι υπεύθυνοι για τις αντιλαϊκές πολιτικές που φόρτωσαν και συνεχίζουν να φορτώνουν άγρια στην πλάτη σας. Έτσι μόνο μπορείτε να δείξετε τη δύναμή σας, να ορθώσετε το ανάστημά σας. Έτσι μόνο μπορείτε να βάλετε γερές βάσεις για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση και η διεκδίκηση, αλλά και η ελπίδα και η προοπτική για να απαλλαγούμε από το στίστημα της εκμετάλλευσης που γεννά φτώχεια και πολέμους, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνετε το βήμα που ίσως και άλλες φορές σκεφτήκατε να κάνετε ή το κάνατε, αλλά πιθανά δεν το αποφασίσατε πάντα, γιατί επιλέξατε το δρόμο αυτόν που φαινόταν πιο ρεαλιστικός, ευκολότερος ίσως, αλλά αποδείχθηκε αδιέξοδος και βαριά επώδυνος. Φίλες και φίλοι, κλείστε τα αυτιά σας στις ειρήνες του αποπροσανατολιστικού ψευτοκαυγά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία για τα σκάνδαλα και τους πολλάκηδες. Είδατε εχθές ένα ανατριχιαστικό θέαμα στη Βουλή από τους δύο ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στημένος αυτός ο καυγάς, όσο οξυμένος και αν φαίνεται. Καβαδίζουν για να κρύψουν τη συμφωνία τους σε όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές. Καβγαδίζουν για να ξεχάσετε ότι και οι δύο μαζί μας έσφαξαν με τα μνημόνια. Καβγαδίζουν για να κρύψουν ότι και οι δύο είναι πάνω στο ίδιο κότερο, το κότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της αντιλαϊκής πολιτικής. Μπροστά σε αυτές τις εκλογές της 26ης του Μάη επιχειρείτε από τα κόμματα του συστήματος ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ να γίνει κάτι ακόμα πιο τραγικό, πιο επικίνδυνο. Επιχειρούν ο εργαζόμενος λαός με την ψήφο τους όχι μόνο να τους συγχωρήσει για όσα έριξαν σε βάρος του, αλλά και να τους ξαναεμπιστευθεί, να τους ενισχύσει και από πάνω, ώστε το σαπισμένο και ανυπόλυπτο αστικό πολιτικό σύστημα να αναβαθμιστεί, να κερδίσει χρόνο, να ανασυνταχθεί, για να μπορέσει τα επόμενα χρόνια να παλέψει για να εφαρμόσει ακόμα πιο σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, να εκμεταλλευτεί και να χειραγωγήσει το λαό, να τον υποτάξει οριστικά. Αυτό, φίλοι και φίλες, εργαζόμενοι νέοι και νέες, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Έχουμε ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά, στα παιδιά μας, στο μέλλον αυτού του τόπου. Σήμερα είμαστε όλοι περισσότερο έμπειροι από όσα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και αυτή η πείρα αποτελεί κριτήριο για το πώς θα τοποθετηθούμε. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε σε κρίσιμα ζητήματα μπροστά στις εκλογές. Θα επιτρέψουμε δηλαδή να μας εξαπατήσουν, να τους πιστέψουμε ότι μπορεί αυτά τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, που κατακρεούργησαν τα δικαιώματά μας, να πιστέψουμε ότι τώρα θέλουν να μας σώσουν. Θα δεχτούμε να πετάξουν την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια, το δίκιο μας στα σκουπίδια και να περιμένουμε λύσεις από τα υποτιθέμενα μέτρα ελάφρυνσης που εξήγηλε προχτές η κυβέρνηση? Θα εκβιαστούμε και θα φοβηθούμε από τα ψεύτικα διλήμματα και θα πιστέψουμε στην καρικατούρα της δίθεν προοδευτικής συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ που με αυτόν τον τρόπο θέλει να κρύψει την βάρβαρη πολιτική του? Θα ξεχάσουμε ότι παρά τις υποσχέσεις, οι οδυνηρές συνέπειες των τριών μνημονίων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι μνημονιακοί νόμοι παραμένουν ατόφιοι? Θα συμβιβαστούμε εμείς και κυρίως οι νέοι να ζούμε σε μόνιμο καθεστώς ανεργίας, φτώχειας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις? Θα συμφωνήσουμε στο κτύπημα και άλλων δικαιωμάτων
και κυρίως του απεργιακού δικαιώματος, θα δεχτούμε ότι η μοναδική προοπτική για την αγροτιά και τους φτωχούς κτηνοτρόφους είναι αυτή της κοινής αγροτικής πολιτικής, δηλαδή το ξεκλήρισμά τους; Θα αφήσουμε τη μοίρα τους στους μικρομεσαίους επαγγελματίες που στενάζουν; Θα δεχτούμε το μέλλον της νεολαίας να είναι η διαβίου μάθηση και η δουλειά χωρίς δικαιώματα; Απευθυνόμαστε λοιπόν πλατιά σε όλους και όλες, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, και λέμε: ακούστε τη φωνή της αλήθειας, τη φωνή του ΚΚΕ, κοιτάξτε κατάματα την πραγματικότητα. Ας δούμε λοιπόν ορισμένα παραδείγματα που αποτελούν αυτά τα κριτήρια ψήφου. Για πάνω από 40 χρόνια μας νανούριζαν και μας νανουρίζουν με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, ότι τάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κερδίσει πολλά και να προσφέρει στον ελληνικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ευημερίας και τόσα άλλα. Ξέρετε ότι το ΚΚΕ από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τότε ΕΟΚ, διαφώνησε, μίλησε καθαρά στο λαό, την αποκάλεσε λυκοσυμμαχία. Τα αστικά κόμματα τη χαρακτήριζαν παράδεισο. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Θέλουμε λοιπόν επιγραμματικά, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό της ανεργίας των νέων ξεπερνά το 17%. Η μερική απασχόληση ξεπερνά το 21%. Το 22% του πληθυσμού ζήτει κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας. Αυτά είναι κριτήρια για το ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλα σημαντικά, ότι δεν υπήρξε επέμβαση σε ολόκληρο τον κόσμο για να καθυποτάξει τους λαούς που εκδικούσαν τα δικαιώματά τους, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ΝΑΤΟ να μην πρωτοστάτησαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λοιπόν, όπως λένε, ένωση για την ειρήνη, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία. Είναι ένωση του κεφαλαίου που αποφασίζει πολύ σκληρά μέτρα κατά των λαών, που σημαδεύεται από τη συμμετοχή σε όλες τις επεμβάσεις και τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια η ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων, της σταθερής εργασίας, της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων, του χτυπήματος του συνδικαλιστικού κινήματος, της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67, ακόμα και στα 70, όπως γίνεται στις υποτίθεται αναπτυγμένες και ευημερούσες σκανδιναβικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για τις ιδιωτικοποιήσεις, για την υποχρηματοδότηση, την εμπορευματοποίηση της υγείας και της πρόνοιας, της παιδείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση που καταπατάει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνοδεύεται από μηχανισμούς ισχυρής καταστολής, φακελώματος, χτυπάει κάθε δικαίωμα δράσης, κοινής, πολιτικής κινητοποίησης που αμφισβητεί το ρόλο της και την εξουσία των καπιταλιστών. Είναι ένωση του αντικομουνισμού, ένωση που δέχεται να υπάρχουν παράνομα κομμουνιστικά κόμματα, να απαγορεύονται οι εργατικές κινητοποιήσεις, να φυλακίζονται οι αγωνιστές. Όλες αυτές λοιπόν οι σκληρές πολιτικές και κατευθύνσεις υλοποιούνται από τη σοσιαλδημοκρατία μαζί με τα νεοφιλελεύθερα κόμματα, από τα ψευτοαριστερά και προδοτικά κόμματα και την ίδια την ακροδεξιά που υποτίθεται ότι είναι αντίπαλός της.
μαζί αποφασίζουν και συναποφασίζουν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια και η πραγματικότητα. Φίλε και φίλες, τώρα που πιο πλατιά αποκαλύπτεται ο ρόλος και ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αμφισβητείται από εκατομμύρια ανθρώπους, οι ίδιοι υποστηρικτές της, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, αλλάζουν το παραμύθι και λένε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει κι αυτή. Γιατί, ισχυρίζονται, ξεστράτησε δήθεν από τις ιδρυτικές της αξίες και αρχές. Μα οι ιδρυτικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές ακριβώς που υλοποιούνται. Οι ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όσους ξέρουν, ξεκίνησαν με την ένωση του άνθρακα και χάλιβα, δηλαδή την ένωση των καπιταλιστών, και αυτές εξελίχθηκαν και αναπτύχθηκαν. Οι ιδρυτικές αξίες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι αξίες του κέρδους, οι αξίες του κτυπήματος των λαϊκών δικαιωμάτων και συμφερόντων. Αυτές είναι που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να γίνει η Ένωση Δημοκρατίας και Αλληλεγγύης των ισότιμων σχέσεων των κρατών μελών. Αυτά είναι ψέματα. Ψέματα της σοσιαλδημοκρατίας και των ψευτοαριστερών. Η αποστολή της σήμερα είναι μία. Με όποιες παραλλαγές και αν εμφανιστεί, με όποιες ηγεσίες και αν υπάρχουν στην Κομισιόν και στα Προεδρία της. Είναι η θωράκιση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου και η καταστολή και το χτύπημα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Στις ευρωεκλογές λοιπόν, που είναι οι σημαντικότερες εκλογές από αυτές που έχουν να γίνουν, πρέπει να πάρουμε μέρος και έχουμε μία επιλογή: να ισχυροποιήσουμε το ΚΚΕ παντού, γιατί ΚΚΕ σημαίνει πιο δυνατός ο λαός, πιο δυνατός ο αγώνας ενάντια στα μνημόνια διαρκείας και τους μηχανισμούς εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιούν και θα συνεχίσουν να υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις. Με δυνατό ΚΚΕ μπορούμε να στείλουμε μήνυμα, και προσέξτε το αυτό, μήνυμα πανευρωπαϊκής αισιοδοξίας, μαχητικότητας και αλληλεγγύης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αμφισβητούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να στείλουμε μήνυμα σε άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που παλεύουν σε δύσκολες συνθήκες ότι μαζί με το ΚΚΕ μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος γενικότερης ανάπτυξης των αγώνων αμφισβήτησης και ανατροπής αυτού του υπεριαλιστικού οργανισμού. Φίλοι και φίλες, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής είναι η πρόσφατη συμφωνία των Πρεσπών. Το ΚΚΕ γνωρίζετε ότι από την αρχή τοποθετήθηκε καθαρά και κρυστάλλινα ότι το θέμα αυτό που λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το ψέμα αυτό που λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ισχυρίζεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών υπερψηφίστηκε για να λυθεί ένα ιστορικό πρόβλημα, για να διασφαλιστεί η ειρήνη, να προωθηθεί η φιλία των λαών, δεν έχει καμιά αντικειμενική βάση. Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Η συμφωνία των Πρεσπών υπογράφηκε για ένα βασικό και ουσιαστικό λόγο: για να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποδυναμωθεί η επιρροή άλλων ισχυρών κρατών όπως η Ρωσία, η Κίνα, στο πλαίσιο των ισχυρών και σφοδρών, θα λέγαμε, ανταγωνισμών ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Αυτός είναι ο λόγος, αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να κρυφθεί με κανένα ψέμα και καμιά προπαγάνδα. Και πρέπει να τονίσουμε εδώ και να πούμε και να αποτελεί κριτήριο ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
είναι αυτή που έχει αναλάβει να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά στο όνομα δήθεν της φιλίας των λαών, δηλαδή να εξυπηρετήσει τα σχέδια των Αμερικανονατοικών και Ευρωπαίων υπεριαλιστών. Είναι η κυβέρνηση που έχει στηρίξει όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ μέχρι και αυτό το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Συμμετέχει... Συμμετέχει σε όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας. Συμμετέχει σε όλα τα σχέδια των Αμερικανών. Γι' αυτό παίρνει και τα εύσημα και τα παλαμάκια και την υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κανένα μα κανένα άλλο κόμμα δεν αμφισβήτησε αυτή την πολιτική. Νερό πίνουνε στο όνομα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και οι εθνικιστές και κοσμοπολίτες, οι δήθεν προοδευτικοί, αλλά και οι ακροδεξιοί. Απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις είναι μόνο το ΚΚΕ που λέει την αλήθεια, γι' αυτό αποτελεί και τη μόνη γνήσια πατριωτική δύναμη, γιατί υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού, της χώρας μας, τα συμφέροντα από τον υπεριαλισμό, από τους πραγματικούς αντιπάλους, και είναι ταυτόχρονα η μοναδική και πραγματική δύναμη υπέρ της φιλίας των λαών. Καλούμε λοιπόν το λαό να δει την πραγματικότητα, να δει και να καταδικάσει τον ψευτοπατριωτισμό της ακροδεξιάς φασιστικής αυγής, Χρυσής Αυγής. Να μην επιτρέψει να καπηλεύονται τέτοιες δυνάμεις τα πατριωτικά αισθήματα του λαού, γιατί είναι δυνάμεις που απέδειξαν ότι είναι τα τσιράκια των αφεντικών, τα τσιράκια των ανιμπεριαλιστών, οι απόγονοι των γερμανοτσολιάδων και εγκληματιών της κατοχής. Απομονώστε τους λοιπόν, δίνοντας αποφασιστική ισχυροποίηση το ΚΚΕ. Αγαπητοί φίλες και φίλες, εργαζόμενοι των Σερών, πριν 4 χρόνια, όταν πήρε τα ηνία της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, καφιόδε ότι θα ικανοποιήσει και θα λύσει τα προβλήματα του λαού. Τώρα που πέρασαν όλα αυτά τα 4 χρόνια και αφού εφαρμόστηκε με αίμα και βία το τρίτο μνημόνιο, έρχεται και κάνει τον κουβαρντά και καφιέται ότι πιάνει τα επατοβαμένα πλεονάσματα και ότι υπάρχουν τώρα περιθώρια να εφαρμόσει την πολιτική του. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα καφιέται γιατί ληστεύει το λαό για να συγκεντρώσει πολύ ζεστό χρήμα για να χρηματοδοτεί το μεγάλο κεφάλαιο με δισεκατομμύρια ευρώ. Αρπάζει 10 από το λαό και δίνει 9 στο μεγάλο κεφάλαιο και επιστρέφει 1 από τα κλεμμένα για να στραβώσει και να υποτάξει το λαό. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που κορδώνεται σήμερα ότι κατάφερε να φύγει το δούνου του και να είναι και να φύγουμε από την εποπτεία. Δίνουν τα πάντα για να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους με κάποια ψίχουλα. Αρπάζουν 100 και δίνουν 1 για να κάνουν ψηφοθυρία. Ο Τσίπρας προχθές στο Ζάπιο είπε θρασίτατα ότι ήρθε η ώρα να ανταμυφθούν, λέει, οι θυσίες του λαού. Ποιον κοροϊδεύουν αλήθεια? Ο λαός δεν έκανε θυσίες με τη θέλησή του. Τις θυσίες τους τις επέβαλαν με τον εκβιασμό, με τη βία, με την τρομοκρατία, με τις απολύσεις, με το χτύπημα των δικαιωμάτων του, και τις επέβαλαν αυτές για να μην πληρώσουν την κρίση οι καπιταλιστές, οι κεφαλαιοκράτες, αυτοί που ευθύνονται αποκλειστικά για την κρίση. Τώρα εξιστρέφουν μερικές πενταροδεκάρες και λένε ότι πρέπει να τους φιλήσουμε και το χέρι,
να τους πούμε και ευχαριστώ από πάνω. Δεν πρέπει να δεχτούμε αυτή την κοροϊδία. Δεν πρέπει να δεχτούμε αυτό τον εκβιασμό το νέο που υπάρχει τώρα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική και αυτοί που αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι της εργατικής λαϊκής οικογένειας, που η πολιτική τους οδήγησε στην καταχρέωση των λαϊκών οικοκυριών, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγωνία τους, να εξαναγκάσουν το λαό να τρέχει στα ταμεία των τραπεζών και της εφορίας για να αποπληρώσει τις δόσεις με αυτά που τους φόρτωσαν. Ενώ αύξησαν το φόρο προστιθέμενης αξίας και μετάφεραν δεκάδες εμπορεύματα στο υψηλό συντελεστή του 24%, τώρα κάνουν παιχνίδια εκμεταλλευόμενοι τα βάσανα του λαού. Παριστάνουν τους σωτήρες, καλώντας προκλητικά τους εργαζόμενους να τους ευγνωμονούν. Αλλά από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε προχθές η κυβέρνηση, ελάχιστα πράγματα μπορεί να ωφεληθεί ο λαός. Στην πραγματικότητα, το μεγάλο κέρδος θα το έχει το μεγάλο κεφάλαιο. Πρόκειται λοιπόν για αναδιανομή της φτώχειας και συνέχιση της ίδιας πολιτικής που δίνει και άλλα προνόμια για το κεφάλαιο, συνεχίζοντας το ξεξούρμισμο του λαού. Αυτή η κατάσταση δείχνει πόσο χυδαίο και πόσο ανέκδοτο ή πόσο κακόγουστο είναι το ανέκδοτο του κύριου Τσίπρα ότι μάχεται για την Ελλάδα των πολλών και όχι για την Ελλάδα των λίγων. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται πολύ περισσότερα και παλεύουν για την ανάκτηση όλων των απολειών τους, για να πάρουν πίσω όλα αυτά που μας άρπαξαν χρόνια ολόκληρα. Και βάζουμε σκριτήριο όχι τα ψίχουλα, αλλά τις πραγματικές ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Και αυτά θα τα κερδίσουμε και θα είναι ντάλα μεσημέρι με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του λαού. Κανείς δεν μας τα χάρισε και κανείς δεν πρόκειται να μας τα ξαναχαρίσει. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μας βομβαρδίζουν καθημερινά ποια είναι καλύτερη, η δίθεν δίκαιη ανάπτυξη του κυρίου Τσίπρα ή η βιώσιμη ανάπτυξη για όλους του κυρίου Μητσοτάκη. Κρύβουν και οι δύο. Κρύβουν ότι η ανάπτυξή τους είναι για τους λίγους και υπηρετεί την κερδοφορία των καπιταλιστών. Όμως αλήθεια, για ποια ανάπτυξη μιλάνε? Πάρτε το παράδειγμα της αγροτικής παραγωγής. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ διακηρύσουν ότι η λύση βρίσκεται της ανάπτυξη της υπαίθρου, με εξωστρέφεια μάλιστα λένε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενδιαφέρονται πρώτα απ' όλα να ενισχυθεί η μεγάλη καπιταλιστική παραγωγή στην αγροτική οικονομία. Αλλά για να γίνει αυτό, όρος και προϋπόθεση είναι να χτυπηθούν ακόμα περισσότερο, να ξεκληριστούν πιο μαζικά τμήματα της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Η παραγωγική ανασυγκρότηση με τις ομάδες των παραγωγών και τους νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς που υπόσχονται η κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα, οι φιλοδυνάμεις αυτή της ΚΑΠ κτλ. Είναι αποκλειστικά εργαλεία ενίσχυσης και συγκέντρωσης της παραγωγής στους λίγους, στα μονοπόλια. Γιατί αυτό σημαίνει η εξωστρέφεια και αυτό σημαίνει να σκεφτεί κανείς ποιοι θα κάνουν αυτή την εξωστρέφεια, δηλαδή ποιοι θα κάνουν τις εξαγωγές. Θα την κάνει ο φτωχός κτηνοτρόφος, ο φτωχός αγρότης που δουλεύει και πληρώνει και πουλάει την παραγωγή του στους μεσίτες. Έτσι θα προωθηθεί το ξεκλήρισμα λοιπόν των μεκρέσεων αγροτών, των κτηνοτρόφων. Αυτό υπηρετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισαγωγές προϊόντων που θα μπορούσαν να παράγονται στην Ελλάδα συνεχίζουν να είναι ανεξέλεγκτες. Διωγγώνουν τα εμπορικά και δημοσιονομικά ελλείμματα και επομένως αυξάνουν και τη φορολογία. Ενισχύθηκε παράλληλα η κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων στην αγροτική οικονομία. Μεγάλες φάρμες, μεγάλες μονάδες αγροτικών προϊόντων αναπτύσσονται.
και δεν διστάζουν ακόμα και δεν διστάζουν να νομιμοποιήσουν και να προωθήσουν και να την εμφανίσουν ως καινοτομία ακόμα και αυτή τη χασισοκαλλιέργεια. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλοι και φίλες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι θα συνεχίσουν να χτυπούν και το μεσαίο και φτωχό αγρότη για να ενισχύσουν το κεφάλαιο. Φίλοι και φίλες, εργαζόμενοι των Σερών, νέοι και νέες, βαδίστε μπροστά στις κάλπες με καθαρό μυαλό και ζεστή καρδιά. Οι ψεύτικες υποσχέσεις, οι εκβιασμοί και τα διλήμματα δεν πρέπει να θολώσουν την κρίση σας, να σας κάνουν να ξεχάσετε όσα όλα ζήσατε τα προηγούμενα χρόνια, όλα όσα σας βασανίζουν και σήμερα. Η αγανάκτηση και ο θυμός που νιώθετε δικαιολογημένα δεν πρέπει να γίνουν απογοήτευση, συμβιβασμός, υποταγή. Βαδίστε προς την κάλπη με πείσμα, με αγωνιστική αισιοδοξία ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να επιτρέψουμε να συνεχιστεί άλλο. Εμπιστευτείτε αυτούς που σας είπαν πάντα την αλήθεια, αυτούς που σας λένε και σήμερα ότι το μέλλον μας δεν είναι η μιζέρια, η φτώχεια και η ανεργία, δεν είναι ο καπιταλισμός, ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσει ο εργαζόμενος λαός με δικαιώματα στην εργασία, με υψηλό επίπεδο κοινωνικών παρογών, στην υγεία, στην παιδεία, χωρίς πολέμους, προσφυγιά και μετανάστευση. Ότι είναι ρεαλιστικό να αλλάξει ο κόσμος αν βάλουμε εμείς στόχο, όλοι εμείς όσοι παράγουμε τον πλούτο με τη δουλειά μας, αν βάλουμε στόχο να απαλλαγούμε από τους εκμεταλλευτές μας, από τα παράσιτα, από τους κηφίνες καπιταλιστές και τα κόμματα της εξουσίας τους. Γιατί αυτό ο λαός πρέπει να αποφασίσει και να αλλάξει μετερίζει, να μην στέκεται στην πλευρά των εκμεταλλευτών, να στεθεί απέναντι σε όλους αυτούς, να διαχωρίσει οριστικά τη θέση του από αυτούς και τους εκπροσώπους τους με μοναδικό τρόπο που έχει και μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Να ψηφίσει παντού τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Μόνο αυτή τη μοναδική σωστή πολιτική επιλογή μπορεί να ακολουθήσει ο εργαζόμενος λαός και με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει το δρόμο για να γίνει ο αγώνας πιο ισχυρός, πιο αποτελεσματικός απέναντι στους πραγματικούς αντιπάλους, στα μονοπόλια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, στα άλλα κόμματα του συστήματος. Αυτός είναι ο δρόμος του αγώνα που σήμερα πρέπει να ακολουθήσει ο εργαζόμενος ο λαός. Να σταθεί στον ύψος των αναγκών του, στο ύψος της ευθύνης απέναντι στη νέα γενιά. Όταν, φίλοι και φίλες, ο λαός αποφασίσει, έχει τη δύναμη να τα καταφέρει και να κάνει πράξη αυτό που λέει ο ποιητής. Και αν ξυπνήσεις μονομιάς, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Αυτό είναι που φοβούνται αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία και που φαίνονται σήμερα πανίσχυροι. Γι' αυτό κάνουν τα πάντα για να κρατάνε το λαό από προσανατολισμένο, φοβισμένο και υποταγμένο. Τις επόμενες μέρες θα πέσουν πάνω σαν τις Ίενες οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων. Θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να φοβήσουν και να κρατήσουν το λαό μέσα στο μαντρί. Ο καυγάς ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας δεν είναι δική σας υπόθεση. Ο καυγάς αυτός είναι ο ίδιος με αυτόν που γινότανε χρόνια ολόκληρα παλότερα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν τους εμπόδισε την κρίσιμη στιγμή να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί με μοναδικό σκοπό να τσακίσουν το λαό. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα.
δημοκρατία και σε ραντιγόπια για την πλουτοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, νέα δημοκρατία και σε ραντιγόπια για την πλουτοκρατία. Ακριβώς γι' αυτό και για αυτούς τους λόγους ο καυγάς δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Ο καυγάς τους γίνεται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην ομή της εξουσίας. Ποιος θα υλοποιήσει και θα πρωτοστατήσει στην αντιλαϊκή πολιτική. Επομένως ο λαός πρέπει να λέει «Από πίτα που δεν τρως μη σε νοιάζει κι αν καεί». Δεν μπορεί να μη βλέπει τα πραγματικά συμφέροντα που υπηρετούν τους πραγματικούς αντιπάλους. Γιατί χρειάζεται σύντροφοι και φίλοι τώρα να δυναμώσει η αντίσταση, να δυναμώσει η αντεπίθεση, γιατί θα συνεχιστεί το τσάκισμα των λαϊκών δικαιωμάτων είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με συμμάχους, είτε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με συμμάχους. Φίλοι και σύντροφοι, κανείς και καμιά δεν πρέπει να παρασυρθεί από το δούριο ύπο της δίθεν προοδευτικής συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόμα μια απάτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μανούλα στην εξαπάτηση του λαού, αλλά είναι αφαιρέγγυος και επικίνδυνος. Τώρα ξέρει ο λαός πολύ καλά ότι δεν έχει ούτε μπέσα ούτε τσίπα. Γιατί εκμεταλλεύεται με τον πιο αδίστακτο και αισχρό τρόπο τις ιδέες και τις αξίες, τους αγώνες, τα συναισθήματα ενός ολόκληρου κόσμου που νιώθει και αισθάνεται αριστερός και προοδευτικός. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Έκαναν και κάνουν μεγάλη ζημιά, γιατί δυσφήμισαν και δυσφημίζουν, εξευτελίζουν τις έννοιες της αριστεράς, της προόδου, για να εξαπατήσουν και να χειραγωγήσουν τον εργαζόμενο λαό. Δεν έχουν καμία τσίπα, γιατί οι ιδέες της αριστεράς είναι βαμμένες με το αίμα χιλιάδων αγωνιστών ηρώων αυτού του λαού. Από αυτό το βήμα λοιπόν απευθυνόμαστε και απλώνουμε το χέρι σε όλον αυτό τον κόσμο που ψήφισε προηγούμενα το ΣΥΡΙΖΑ. Τον καλούμε να μην απογοητευτεί, να μην πει τίποτα δεν γίνεται. Η ελπίδα υπάρχει και είναι ζωντανή. Βρίσκεται στην πάλη του λαού, στη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Τους καλούμε λοιπόν όλους αυτούς τους αγωνιστές να μην δώσουν συγχωροχάρτη στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξεχάσουν την απάτη του δημοψηφίσματος που το όχι έγινε ναι, να μην πιστέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει καλύτερος από εδώ και πέρα και τώρα από όπως λένε βρήκαμε από τα μνημόνια μπορεί να εφαρμόσουμε χωρίς εμπόδια το πρόγραμμά μας. Γιατί από τα μνημόνια μπορεί να βγήκαμε, αλλά όλοι οι μνημονιακοί νόμοι ζουν και βασιλεύουν. Γιατί ένα πρόγραμμα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα πρόγραμμα, να διαχειριστεί το σάπιο και άδικο καπιταλιστικό σύστημα. Και έτσι και αυτός, όπως και κάθε δύναμη στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι καταδικασμένος να στρέφεται ενάντια στο λαό. Γιατί υπάρχει μια αλήθεια, ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν τα συμφέροντα του λαού και των μονοπωλίων. Τέρμα πια λοιπόν στις αυταπάτες, ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες. Επομένως καμιά ελπίδα δεν υπάρχει για τίποτα το θετικό. Να μην ελπίζουν επίσης τίποτα θετικό από την ίδια την προοδευτική συμμαχία και για έναν άλλο λόγο. Γιατί είναι μια υποκρισία από την είδησή της. Γιατί πρόοδος δεν είναι να πηγαίνεις μαζί με τα απολυφάδια του ΠΑΣΟΚ, το Ραγκούση, το Τζουμάκα, την Ξενογιανακοπούλου που ευθύνονται για τα αντιλαϊκά εγκλήματα και είναι πρωτομάστορες με πτυχία και διδακτορικά στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Γιατί πρόοδος δεν είναι να πηγαίνεις με τη δεξιά Παπακώστα και την καραμπινάτη ακροδεξιά, την υπουργό, όπως την είπαμε, του τουρισμού, που την ξέχασε και ο Τσίπρας, την Κουντουρά και τα μαζέματα τα υπόλοιπα από τον ακροδεξιό και εθνικιστικό χώρο του Καμένου. Πρόοδος δεν είναι να γίνεις θάλασσα, να δίνεις θάλασσα, γη και ουρανό στο ΝΑΤΟ που κατέσφαξε του λαούς. Πρόοδος δεν είναι να καλλιεργείς αυταπάτες, να εκμεταλλεύεσαι εσχρά το λαό. Τους καλούμε λοιπόν όλους όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά να μην πιστέψουν ότι μπορεί να φέρει άλλο δρόμο, άλλη προοπτική για το λαό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του εκτός των άλλων ευθύνεται και για το γεγονός ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται χωρίς τελειωμό 4 χρόνια τώρα και ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα κοιμάται ελεύθερος στο σπίτι του. Σήμερα, σύντροφοι και φίλοι, μια επιλογή και ένας δρόμος υπάρχει. Αυτός είναι ο μόνος ρεαλιστικός και δρόμος που οδηγεί στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού. Σε αυτόν τον δρόμο, δηλαδή στην ενίσχυση και τη συμπόρευση του ΚΚΕ, βρίσκεται η ελπίδα για να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία για την αντεπίθεση και την ανατροπή. Γιατί δεν υπάρχει πρόοδος και αριστερά χωρίς να αμφισβητείται και να αντιπαλεύεται η εξουσία των μονοπωλίων και της αστικής τάξης. Γιατί αυτή είναι η μόνη πρόταση που ανταποκρίνεται στα άμεσα συμφέροντα του σήμερα του λαού μας και της εργατικής τάξης, αλλά ανοίγει και το δρόμο για βαθιές αλλαγές και ανατροπές που έχει ανάγκη ο τόπος. Φίλοι και φίλες, εργαζόμενοι των Σερών, νέοι και νέες, απορρίψτε τα ψεύτικα διλήμματα και τους εκβιασμούς. Μην τους κάνετε τη χάρη, μην τους δώσετε τη χαρά την Κυριακή το βράδυ να γελάνε ειρωνικά πίσω από την πλάτη σας γιατί κατάφεραν να σας εξαπατήσουν. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά, πορευτείτε με αξιοπρέπεια, με δύναμη, με αυτοπεποίθηση. Δώστε δύναμη στη δύναμή σας, ανοίξτε το δρόμο για άλλη προοπτική, ενισχύοντας αποφασιστικά το ΚΚΕ και να είστε βέβαιοι ότι την επόμενη μέρα θα είναι πιο δυνατός ο λαός, θα είναι πιο δυνατή η πάλη για να δικαιωθούν οι αγώνες και οι θυσίες χιλιάδων και χιλιάδων αγωνιστών.